Oh, για συνήθεια. Ε, μα, τα συνήθεια. Για συνήθεια. Δεν έρθω και εγώ, Βαρβαρά μου. Πήγες, έκανες δηλαδή ραντεβού. Επία, ναι. Και θα προχωρήσεις. Ε, ναι, Χριστιανά. Να έρθω μαζί σου. Καλό. Ε, όχι να κάνω, για να δω. Καλό. Α, τι πια κανονίσεις το, ε. Να, να δω. Καλό. Ε, να φύγουμε να τα φρύθηκες ότι είναι στον τόπο τους, ναι. Ξεκάθαρα. Και δεν πήζα στα λανίδι, Βαρβαρά. Ήταν το πρώτο που ερώτησα. Μα την πάνω δεν σηκώνεται. Φαντάζεστε να μας έρθει η Βαρβάρα και να είναι έτσι την επόμενη μέρα στην εκπομπή. Καλά, παίρνει και λίγες μέρες να παγωποιηθούν όλα. Όχι, Χριστέ. Βαρβάρα μου, ειλικρινά, δεν ξέρω πώς θα σε έχει ρίξει. Να σηκώσει το φίλο. Και ότι παίζουμε την Βαρβάρα έτσι. Πάντα. Παίζουμε χαρούμενον έτσι, Βαρβάρα. Μα δεν κατάλαβα γιατί θεωρούμε όλοι στον δρόμο. Βαρβάρα μου, θα χάσει αυτή την ωραία σου εκφράση. Και αν αυτή. Όχι, δεν θα πειράξουμε εδώ. Αφού σε 6 μήνες θα ξαναρθεί πίσω. Λοιπόν, μόλις κάνει μπότοξ, θα το πούμε. Ή να το φύγουμε να κάνουμε. Είπα τούτο, ναι. Έτσι, ωραιοποίησα τούτο πάρα πολλά. Και... ούτε πως ακούν άλλοι, δηλαδή αν άντρας σε δουλειά. Ναι. Ούτε πως. Χριστιανά μου, η αλήθεια είναι ότι οι άντρες θέλουν έτσι λίγο τον χρόνο τους μέχρι να το δεχτούν. Πώς του το ωραιοποίησες, θέλουμε να ακούσουμε πώς λες, χάρη αυτό είναι έρωνα, πώς λες τον άντρα σου, αγάπη μου, θα μπορώ να κάνω μπότοξ. Να λες στο Χριστιανά μου ότι για να είμαι έτσι και σε 10 χρονιά, όπως με βλέπεις, και να μην πεις ποτέ ότι... άρε παιδί μου, χάλασε να σου πω. Ναι, και να μου θωρεί την άλλη, και να άρε, παγωτό, πρέπει να ξεκινήσω από τα τώρα, από τα 30 μου, να το καλλιεργώ. Έτσι του το είπες. Ναι. Απάντησες σου. Ναι. Τι σου είπες. Μπελάρες του ταούλα.